Και πάμε τώρα στη Μαρία Κεφαλά για να δούμε αναλυτικά όλες τις αλλαγές που ισχύουν από σήμερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα εισιτήρια και όχι μόνο στην Αθήνα. Πρεμιέρα, Έλενα, έκαναν οι νέες τιμές των εισιτήριων του ΟΑΣΑ. Έχω και το εισιτήριο εδώ από ό,τι βλέπετε, το καινούριο εισιτήριο, το οποίο πλέον είναι ενιαίο και θα κοστίζει 1,20 ευρώ αντί του 1,40 ευρώ που κόστιζε μέχρι χθες και θα έχει διάρκεια 70 λεπτών αντί των 90 λεπτών που ίσχυε. Φυσικά θα υπάρχει και το μειωμένο εισιτήριο, το οποίο θα κοστίζει 50% φθηνότερα, δηλαδή 60 λεπτά. Να περάσουμε όμως να δούμε και τις τιμές για τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών, όπου η μηνιαία για όλα τα μέσα θα κοστίζει 30 ευρώ από 45 ευρώ που κόστιζε και η μειωμένη 15 ευρώ, η τρίμηνη θα κοστίζει 85 ευρώ και η μειωμένη 43, η εξάμηνη 165 ευρώ και η μειωμένη 83 και η ετήσια 320 ευρώ από 450 που ίσχυε και η μειωμένη 160 ευρώ. Να σου πω, Έλενα, ότι οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών δεν θα ισχύουν για τις λεωφοριακές γραμμές προς το αεροδρόμιο και για την ειδική λεωφοριακή γραμμή Χ80. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Κράτα το εισιτήριο σαν συλλεκτικό.